στα έσχατα χρόνια και με ποιον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πόρα που ήδη έχει έρθει. Όχι έρχεται, ήδη ζούμε, έχει έρθει. Πάντοτε η ανθρωπότητα περνούσε τέτοιες μπόρες. Και ενδεχομένως αυτή η μπόρα να είναι η ιστορική μπόρα των εσχάτων χρόνων. Δεν το γνωρίζω. Όμως η αντιμετώπιση του θα πρέπει να γίνει σύν Χριστό. Μόνο με τον Χριστό ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μπόρα, είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή. Και όταν λέμε με τον Χριστό, τι σημαίνει? Γραντζώνουμε με τον Χριστό. Δηλαδή, κάνω μυστηριακή ζωή. Αλλάζω τρόπο ζωής. Η συχνότητά μου να είναι να δείχνει χριστοκεντρική. Ό,τι και να κάνω, είτε επάγγελμα, είτε οτιδήποτε, να έχει σαν κέντρο της ζωής μου το Χριστό. Τι θέλει ο Χριστός από μένα? Θέλει μετάνοια. Θέλει καθαρότητα. Θέλει αγιότητα. Θέλει υπακοή. Αλλά πάνω απ' όλα θέλει μυστηριακή ζωή. Και μυστηριακή ζωή σημαίνει να μετανοώ όταν πέφτω, να εξομολογούμε, να εκκλησιάζουμε, να νηστεύω αυτό που λέει η Εκκλησία μου και ιδίως να κοινωνώ συχνά το σώμα και το αίμα του Χριστού εφόσον έχω και την ευλογία του πνευματικού μου. Γιατί το αποκορύφωμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Και αν ο άνθρωπος είναι ενωμένος με τον Χριστό, δεν έχει να φοβηθεί κανένα τσουνάμι, καμία μπόρα, κανένα πρόβλημα. Ενωμένος με τον Χριστό. Ενώ όταν δεν είναι ενωμένος με τον Χριστό και το παραμικρό αεράκι θα του δημιουργήσει προβλήματα. Οποιοδήποτε μικρό προβληματάκι θα του κάνει τη ζωή μια κόλαση. Ενώ με τον Χριστό ό,τι και να συμβεί, ο άνθρωπος είναι χαρούμενος. Γιατί το λέει ο Χριστός μας, πάντοτε χαίρεστε. Τι σημαίνει αυτό? Με οποιοδήποτε κατάσταση. Αρκεί να είσαστε μαζί μου, λέει ο Χριστός, και να χαίρεστε πάντοτε. Είτε αυτό φαίνεται άσχημο για τους ανθρώπους, είτε αυτό είναι δοκιμασία, είτε αυτό είναι οτιδήποτε. Να χαίρεστε. Διότι δεν γίνεται τίποτε στον άνθρωπο και στην ανθρωπότητα, εάν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Τίποτε δεν γίνεται. Ούτε ένα φιλαράκι πέφτει από τον δέντρο, εάν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Και επιτρέπει ο Θεός ό,τι είναι προς το συμφέρον της ανάρτησης ψυχής του ανθρώπου. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θα γίνουν αιτία αυτά τα γεγονότα τώρα να πάρει στον παράδεισο? Χιλιάδες. Χιλιάδες. Αλλά πάνε στον παράδεισο οι άνθρωποι. Αυτοί που θέλουν, βέβαια. Ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία τώρα. Τους δίνει τις προϋποθέσεις. Δεν υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις από αυτή την εποχή που διανύουμε τώρα, με αυτές τις δοκιμασίες. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι αδιάφοροι σιγώσαν κοντά στον Χριστό, μετανοήσαν, επιστρέψανε. Και δεν ξέρω και πόσοι ακόμα. Εγώ, έτσι, σε αυτό το μικρό το μοναστηράκι που βρίσκομαι, γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους που έρχονται για πρώτη φορά και συζητώντας μου λένε ότι έγινε αιτία η δοκιμασία αυτή, η μπόρα αυτή. Και λέω, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα και τίποτα. Εξάλλου αυτός δεν είναι ο κυβερνήτης του σύμπαντος. Αυτός δεν είναι ο δημιουργός των πάντων. Από αυτόν εξαρτάται τα πάντα. Αυτός δεν είναι που δημιούργησε τα πάντα από αγάπη και μόνο από αγάπη. Άρα θα μπορούσε να κάνει κάτι από εκδίκηση. Δεν εκδικείται ο Θεός. Η αγάπη δεν εκδικείται. Διαπαιδαγωγή. Όλες αυτές οι δοκιμασίες είναι διαπαιδαγώγηση για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του ανθρώπου. Αυτός και μόνο. Όλα τα άλλα είναι μέσο, δεν είναι σκοπός. Είτε είναι εργασία, είτε είναι διπλώματα, είτε είναι καριέρες, είτε είναι γάμος, είτε είναι μοναχισμός, είτε οτιδήποτε, είναι μέσο. Ο σκοπός είναι να πάμε στο παράδεισο.
Και μπορούμε να πάμε στον παράδεισο, διότι μας έχει δώσει ο Θεός όλες τις προϋποθέσεις, για τους θέλοντες βέβαια, ενωθούν με τον Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστός μας δημιούργησε την Εκκλησία Του. Και η Εκκλησία Του δεν είναι τα ντουβάρια που είναι ο ναός, αλλά η Εκκλησία Του είναι ο νόμος Του. Είναι η μυστηριακή ζωή. Και μέσα από τη μυστηριακή ζωή ετοιμάζεται ο άνθρωπος, και όταν είναι έτοιμος, ο Θεός τον παίρνει στην πιο κατάλληλη στιγμή για να τον έχει στη Βασιλεία των Ουρανών, όχι για 1.000 χρόνια και 1.000.000 χρόνια. Αιώνια. Αιώνια. Για πάντα. Κάτι που εύχομαι σε όλους μαζί εδώ να βρεθούμε και εν ημέρα κρίσεως. Να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο. Και να ξέρετε ότι εκεί θα γνωριζόμαστε. Όπως τώρα γνωριζόμαστε, έτσι και εκεί θα γνωριζόμαστε. Και όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά θα γνωρίζουμε και τους Αγίους. Θα γνωρίζουμε και την Παναγία, τους μάρτυρες, τους ομολογητές, ναι, που είναι εκατομμύρια, είναι εκατομμύρια. Και μακάρι να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτό το πλήθος των Αγίων, των μαρτύρων, των ομολογητών. Και αυτό εξαρτάται από εμάς. Μας δίνει ο Θεός μια ευκαιρία τώρα, στα έσχατα χρόνια, να μαρτυρήσουμε και εμείς για τον Χριστό, να τον ομολογήσουμε. Θέλει ομολογητές ο Χριστός, όπως ήθελε και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Θέλει και στα τελευταία τώρα που είμαστε, στα έσχατα, θέλει τους τελευταίους μάρτυρες. Λοιπόν, να γίνουμε κι εμείς μάρτυρες. Γιατί από ό,τι ξέρετε, παρόλο ότι είναι εκατομμύρια οι μάρτυρες εκεί τον πρώτο χρόνο, κανένας δεν έχει μετανοήσει. Να έρθει και να πει, εγώ μετανόησα γιατί μαρτύρησα, ξέρω εγώ, για τον Χριστό. Κανένας. Ίσα-ίσα έχουμε μαρτυρίες εν αντιθέσει που λένε, αν ξέραμε τι μας περίμενε εκεί στον Παράδεισο, θα προτιμούσαμε να μαρτυρήσουμε διπλά και τριπλά. Έχουμε τέτοιες μαρτυρίες. Άρα αξίζει να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό. Να τον ομολογήσουμε. Που είναι η πιο κατάλληλη εποχή. Και έχουμε ευκαιρίες πάμπολες τώρα στην εποχή μας να ομολογήσουμε την πίστη μας, τον Κύριό μας, την Ορθοδοξία μας, την Εκκλησία μας. Να το ζητάμε από τον Χριστό. Να ζητάμε, Χριστέ μου, πρόσθεσέ μου πίστη. Αυτό που λέγανε και οι Απόστολοι, ξέρετε. Παρόλο ότι ζούσαν μαζί του, βλέπανε θαύματα, προσευχόντουσαν για να τους προσθέσει ο Χριστός πίστη. Το ίδιο δεν έκανε και ο πατέρας εκείνου του δαιμονισμένου. Πρόσθεσέ μου πίστη, Κύριε. Δεν μας προκαλεί ο Θεός να ζητάμε. Δεν λέει αιτείτε. Δεν λέει ζητείτε, δεν λέει κρούεται, μας προκαλεί να το ζητάμε. Και εμείς λοιπόν να το ζητάμε. Πατέρας μας είναι, ο δημιουργός μας είναι. Εδώ ένα παιδί ζητάει από τους γονείς, και αν είναι κάτι ωφέλιμο, ο γονιός και να μην έχει, θα προσπαθήσει να του το δώσει. Πόσο παραπάνω ο δημιουργός μας που είναι, τα έχει τα πάντα και τα έχει, όχι για τον εαυτό του, τα έχει για τα παιδιά. Άρα δεν θα μας δώσει αν εμείς του ζητήσουμε πίστη, να του ζητήσουμε αγάπη, να του ζητήσουμε ομολογιακό φρόνημα. Ναι, να του ζητήσουμε ταπείνωση, πραότητα. Και ιδίως μετάνοια. Που σημαίνει επιστροφή στον Χριστό. Εμείς ξεφύγαμε δυστυχώς. Από τους πιο μεγάλους μέχρι τους πιο μικρούς. Όμως ο Θεός μας περιμένει όπως περίμενε και τον άσωτο Υιό. Άσωτο είμαστε κι εμείς. Παρόλο ότι τα έχει κάνει μουσχημα ο άσωτος, όταν γύρισε πίσω στον πατέρα, δεν του ζήτησε λογαριασμό ο πατέρας. Βρε παλιόπαιδο, τι τα έκανες εκεί, με τις φερινάδους τα χάκες όλα. Τίποτα, τον αγκάλιασε εκεί, τον φίλησε εκεί, με τα λερωμένα όπως ήταν, σαν να μην συνέβαινε εκεί. Αυτός είναι ο Θεός και σήμερα και μας περιμένει και εμάς να μετανοήσουμε. Και ιδίως από εμάς τους ρασοφόρους. Που γίναμε αιτία να σκανδαλιστεί αυτό το πλήρωμα της Εκκλησίας με τα καμώματά μας, με τις αντιθέσεις μας, με αυτό που κατεργήσαμε παράδοση 2.000 χρονών, την κατεργήσαμε και κάναμε νεοτερισμούς. Η πίστη μας λέει ότι ο Χριστός μας αναστήθηκε τριήμερο, εμείς τον κατεβάσαμε διήμερο. Κατεργήσαμε το σύμβολο της πίστεως μας. Πατέρες μου, τουλάχιστον μετανοήστε πατέρες. Μετανοήστε.
Μας περιμένει η οργή του Θεού. Εδώ ο Πάπας τόλμησε να κατερήσει και να πει ότι το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται και εκ του Υιού και η Εκκλησία μας χίλια χρόνια είναι διαλυμένη, σχισμένη. Και εσείς κατεργήσατε μια ολόκληρη μέρα από το σύμβολο της πίστεως να λέει ο Χριστός τριήμερη Ανάσταση και εσείς να του λέτε ότι διήμερη Ανάσταση. Και το φοβερό είναι, θέλετε να σας κάνουμε και υπακοή. Πατέρες, θα σας κάνουμε υπακοή αν εσείς κάνετε υπακοή στην Εκκλησία του Χριστού, που είναι η κεφαλή. Εσείς είσαστε η διοίκηση, δεν είσαστε η Εκκλησία. Και η διοίκηση έχει κάνει πολλές φορές λάθη. Τουλάχιστον να μετανοήσετε. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον να φτάσετε εκεί που έφτασε στη μεταμέλεια ο Ιούδας, που πέταξε τα αρχύρια. Πατέρες, ακούμε ότι πήρατε κι εσείς αρχύρια. Αν είναι αλήθεια, θα πρέπει να κλαίνε και για σας. Τουλάχιστον μετανοήστε και να τους τα επιστρέψετε, πατέρες μου, διότι θα λειτουργήσει ο πνευματικός νόμος. Και αλλημονώ σας. Αλλημονώ σας. Και σε όλους μας αλλημονώ, εάν δεν μετανοήσουμε. Ναι, τουλάχιστον ο Ιούδας μεταμελήθη, τα πέταξε, βέβαια δεν μετανόησε. Εσείς τουλάχιστον επιστρέψτε τα και μετανοήστε, για να μην έρθει η οργή του Θεού που είναι έτοιμη να ξεσπάσει. Έτοιμη είναι, πατέρες μου, έτοιμη. Δεν το βλέπετε. Εδώ το βλέπουν οι πιο απλοί άνθρωποι. Εσείς δεν το βλέπετε, που σας έχει βάλει και ο Χριστός για να ποιμένετε το ποίμνιό του. Και εσείς το αφήσατε και διαλύθηκε. Δεν το βλέπετε ότι ο λύκος έχει διαλύσει τα πρόβατά σας? Δεν το βλέπετε? Ναι. Αδειάσανε οι εκκλησίες μας. Αδειάσανε. Ναι. Συγχωρέστε με και για το θράσος μου και για την τόλμη μου. Συγχωρέστε με. Όμως δεν θα μπορούσα να το κλείσω αυτό το ρημάδι βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση. Που πάμε από το κακό στο χειρότερο. Να μετανοήσουμε λοιπόν. Πρώτα εγώ, ταλέπος, να μετανοήσω. Ναι. Αλλά σας φιλώ και τα χέρια και τα πόδια. Μετανοήστε, πατέρες. Μήπως και μας λυπηθεί ο Θεός. Αλλιώς χανόμαστε όλοι. Βλέπετε, τα τύμπανα του διαβόλου ουριάζουνε. Κοντεύουμε στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, πατέρες. Δεν το βλέπετε, δεν το βλέπετε, δεν το αισθάνεστε? Δεν σας πληροφορεί συνείδηση, πατέρες μου, ότι είμαστε στο χείλος του γκρεμού και περιμένει από μας, περιμένει με τη μετάνοιά μας να επιστρέψουμε? Επιτέλους, σας εκλιπαρούμε. Επιστρέψτε, μετανοήστε και βοηθήστε και εμάς να μετανοήσουμε. Βοηθήστε μας και εμάς.